Η Αδαμαντία Λιόλου τώρα μαζί μα, κυρίε και κύριοι, να μα πει ποια είναι η η αντίδραση του Κιέβου στι επιθέσει ανατολικά τη Ουκρανίας. Αυτό που παρακολουθούμε από το πρωί είναι τη Μόσχα να καταγγέλει ότι έχουμε μεγάλη κλίμακα επίθεση στα ανατολικά τη Ουκρανίας και πιο συγκεκριμένα στο Ντονιέτσκ, όπω και στην Ζαπορίζια. Συνεπώ, μιλά για μέτωπα που έχουν ανοίξει οι Ουκρανοί στο πλαίσιο τη επίθεσή του. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το Κίεβο για τι συγκεκριμένε ανακοινώσει του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα. Κανένα Ουκρανό αξιωματούχο δεν έχει βγει να ανακοινώσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και αυτό που. Που, ε, είχαν πει αναλυτέ είναι ότι επικρατεί η μυστικότητα. Πριν από την πολυαναμενόμενη αυτή αντεπίθεση. Άλλωστε, στόχο των Ουκρανικών δυνάμεων είναι πριν από αυτή την αντεπίθεση να μπορέσουν να προκαλέσουν μία σύγχυση στι Ρωσικέ δυνάμει με εκτροπέ, με το να δημιουργήσουν διάφορα και πολλαπλά μέτωπα, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν επιτυχία στο πεδίο τη μάχη και να γίνουν οι αντίστοιχε προσποίησει. Τώρα, μήνα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Ντονιέτσκι έχουμε να το δούμε να γίνεται επίθεση από του ελληνικέ δυνάμει εδώ και πολλού μήνε. Συνεπώ, φαίνεται όπω εκτιμούν και αναλυτέ ότι η Ουκρανία ξεκινά εκεί τι δυναμικέ επιθέσεις, επιθέσει. Ενώ κλείνοντα, να αναφέρουμε ότι καθώ οι μάχε συνεχίζονται στον Μπέλγκοροτ, καθώ εκεί βρίσκεται ένα σώμα εθελοντών που αντιτίθεται στον Πούτιν από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει μια ανακοίνωση των βελγικών αρχών που προσπαθεί να διερευνήσει εάν στην περιοχή του Μπέλγκοροτ χρησιμοποιούνται όπλα βελγικής κατασκευής, καθώς το Βέλγιο υποστηρίζει ότι παραχώρει όπλα στην Ουκρανία για την αυτοάμυνά της.